Οι μετοχέ τη Credit Suisse κατέρευσαν κατά 10% στι πρωινέ συναλλαγέ την Παρασκευή μετά την εκτείναξη τη προηγούμενη συνεδρίασης όταν και είχε δηλώσει ότι θα δανειστεί έω και 50 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα, 54 δισεκατομμύρια σε δολάρια, από την Εθνική Τράπεζα τη Ελβετίας. Σαν ποσοστό δεν μπορεί να συγκριθεί με την προχθεσινή κατάρρευση της τάξης του 24% όταν και αποφασίστηκε η μετοχή της να αποσυρθεί από την διαπραγμάτευση, όμως το αποτέλεσμα είναι και πάλι το ίδιο. Ο ελβετικός τραπεζικός κολοσσός είναι πλέον ο ελβετός ασθενής του τραπεζικού συστήματος. Όλα δείχνουν πως έχει ξεσπάσει μια παγκόσμια τραπεζική κρίση η οποία πυροδοτήθηκε από την πρόσφατη κατάρρευση των Silicon Valley Bank και Signature Bank στη ΣΥΠΑ. Η παρέμβαση αυτή τη εβδομάδα από τι Ελβετικέ Αρχέ, οι οποίε επιβεβαίωσαν ότι η Credit Suisse πληρούσε τι απαιτήσει κεφαλαίου και ρευστότητα, όθησε τι μετοχέ να εκτιναχθούν περισσότερο από 18% την Πέμπτη, αφού έκλεισαν σε ιστορικό χαμηλό την Τετάρτη. Η Credit Suisse προσφέρθηκε επίση να αγοράσει πίσω χρέο αξία περίπου 3 δισεκατομμυρίων φράγκων, που αφορούσε 10 χρεόγραφα σε δολάρια ΗΠΑ και τέσσερις ομόλογα σε ευρώ. Η τράπεζα υφίσταται μια τεράστια στρατηγική αναθεώρηση με στόχο την αποκατάσταση της σταθερότητας και της κερδοφορίας μετά από μια σειρά απολιών και σκανδάλων. Ωστόσο, οι κεφαλαίοι αγορέ και οι ενδιαφερόμενοι επενδυτέ δεν έχουν πιστεί. Η τιμή τη μετοχή μειώθηκε απότομα τον τελευταίο χρόνο και η Credit Σουή σημείωσε τεράστιε εκροέ σε περιουσιακά στοιχεία υποδιαχείριση, χάνοντας περίπου το 38% των καταθέσεών της το τέταρτο τρίμηνο του 2022. Η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας προσπαθεί να επανέλθει σε τροχιά μετά από μια σειρά σκανδάλων και ζημιών. Με λίγα λόγια, η Credit Suisse απέχει πολύ από το να σωθεί από τα χρήματα των Ελβετών φορολογουμένων.